είμαστε μαζί για να δούμε πράγματα φυσικής. Γιατί να μάθω φυσική, αυτή θα ήταν σίγουρα η πρώτη ερώτηση που θα κάνατε. Είμαι σίγουρος. Μαθαίνω φυσική γιατί μπορώ με αυτόν τον τρόπο να εξηγώ πράγματα που οι άλλοι θεωρούν απολύτως αυτονόητα. Όταν κάποιος δεν μπορεί να ερμηνεύσει κάτι, θεωρεί ότι απλά έτσι συμβαίνει. Μαθαίνοντα φυσική, ερευνώντας και ανακαλύπτοντα, όπω ακριβώ είναι ο τίτλο του βιβλίου που κάνουμε στην πέμπτη και στην έκτη τάξη, μπορεί να αντιληφθεί το τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω σου. Όμω, η φυσική, για να μπορέσεις να την ερμηνεύσει, να μιλήσεις για φαινόμενα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό ο τρόπο ονομάζεται επιστημονική μεθοδολογία. Ναι, ναι, γίνατε μικροί επιστήμονες και πρέπει να χρησιμοποιήσετε ακριβώς αυτή την επιστημονική μεθοδολογία. Τρία και κύρια χαρακτηριστικά. Σαφήνεια, συντομία, ακρίβεια. Τι μας λέει ο κύριος πρωί-πρωί. Πολύ απλά. Τι εννοούμε σαφήνεια. Να μπορώ να ερμηνεύω κάτι με τις κατάλληλες λέξεις ώστε να με καταλαβαίνει οποιοδήποτε οποιασδήποτε λέξει. Όχι. Χρειάζομαι την ακρίβεια, συγκεκριμένε λέξει, στη συγκεκριμένη σειρά, έτσι ώστε αυτό που θέλω να ερμηνεύσω να μπορεί να το καταλαβαίνει ο κάθε ένας. Και το τελευταίο, συντομία. Δεν χρειάζεται για να ερμηνεύσω κάτι, πάρα πολλέ σελίδε, λε και γράφω έκθεση. Όχι, όχι, όχι. Λίγα λόγια. Λίγα λόγια, σύντομα. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος. Σαφήνεια, συντομία, ακρίβεια. Σήμερα θα ασχοληθούμε με μια συγκεκριμένη ενότητα. Μια ενότητα που είναι και στην πέμπτη, αλλά επεκτείνεται και στην έκτη τάξη του δημοτικού. Θα την έχετε δει σίγουρα όλοι μέσα στα βιβλία σας. Είναι η ενότητα της ενέργειας. Είναι μια ενότητα που δεν είναι δύσκολη, είναι πολύ πολύ εύκολη, αρκεί να μπορέσει να την καταλάβεις. Ενέργεια. Αλήθεια, αν ήθελε κάποιος να πει τι είναι η ενέργεια για σκεφτείτε το λίγο, Μ, είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε βρει κάτι συγκεκριμένο, γιατί δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο στο τι είναι ενέργεια. Αυτό που ξέρουμε για την ενέργεια είναι πολύ απλά ότι την βλέπουμε σε διαφορετικά πρόσωπα, αυτές είναι οι μορφές της ενέργειας και είναι αποθηκευμένη κάπου και απελευθερώνεται σε αυτές τις μορφές. Ε, αυτές τις αποθήκες ενέργειας τις λέμε πηγές ενέργειας. Όμως για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πού πρώτο συναντήσαμε την ενέργεια. Φυσικά στο μεγάλο ερώτημα. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν. Μ, θα νομίζει κανείς αν το ακούσει ότι αρχίζουμε πολύ επιστημονική συζήτηση και πολύ δυσνόητη. Όχι. Μπορείτε μια χαρά να την καταλάβετε. Απλά να σκεφτούμε κάποια πραγματάκια. 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν. Εκεί περίπου το έχουμε υπολογίσει χωρίς να είμαστε και απόλυτα βέβαιοι. Γιατί εδώ τώρα μπαίνει ένας παράγοντας, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι σας αρέσει πολύ. Ο παράγοντας των πειραμάτων. Το πείραμα δεν είναι παιχνίδι. Όχι. Το πείραμα θα το χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να αποδείξουμε ακριβώς αυτό που υποθέτουμε. Υποθέτουμε, πειραματιζόμαστε και στη συνέχεια συμπεραίνουμε αν αυτό το οποίο υποθέσαμε αρχικά είναι σωστό ή λανθασμένο. Άρα λοιπόν το πείραμα είναι το μέσο της απόδειξης. Και το πείραμα δεν το χρησιμοποιείτε μόνο εσείς οι μαθητές του Δημοτικού, όχι βέβαια, μέχρι και οι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, ακόμα και οι μεγάλοι και τρανοί επιστήμονες. Αν κάτι δεν το έκαναν με τη μορφή του πειράματος, δεν μπορούσε να πει κανείς ότι ισχύει. Θυμίζω πολύ απλά την περίπτωση πιο άλλου, του μεγάλου Γαλιλαίου. Η γη γυρίζει, η γη είναι επίπεδη, το κέντρο της γης είναι ο ήλιος, το κέντρο της γης, το κέντρο του κόσμου με είναι ο ήλιος ή είναι η γη. Πολλά από αυτά τα ερωτήματα έμειναν αναπάντητα και μάλιστα ορισμένοι από αυτούς τους επιστήμονες φανταστείτε αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα γιατί δεν μπορούσαν όλο αυτό να το αποδείξουν. Πώς? Με ένα πείραμα. Αυτό λοιπόν, αυτή η αρχική υπόθεση ότι μία μεγαλειώδης έκρηξη απελευθέρωσε μεγάλη ποσότητα ενέργειας γύρω στα 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το σύμπαν και όλοι εμείς που είμαστε εδώ γύρω, δηλαδή να δημιουργηθούν τα υλικά σώματα, να δημιουργηθεί η ύλη, πολύ απλά πάμε να το επιβεβαιώσουμε με ένα πείραμα. Ένα πολύ γνωστό σας πείραμα που είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει πάρα πάρα πολλές φορές. Είναι το γνωστό ΣΕΡΝΟ. Το ΣΕΡΝ δημιουργήθηκε το 1954. Συμμετέχουν εκεί 22 ευρωπαϊκές χώρες. Μέσα σε αυτήν και η Ελλάδα. Η Ελλάδα μας η οποία μάλιστα είναι και ιδρυτικό μέλος του ΣΕΡΝ και πρόκειται στην ουσία για το μεγαλύτερο σε έκταση πειραματικό εργαστήριο. Σαν την τάξη μας, σαν το εργαστήριο στο Πανεπιστήμιο, ακριβώς αυτό είναι και το ΣΕΡΝ πάρα πολλοί επιστήμονε, κάνουν ξανά και ξανά το ίδιο πείραμα προκειμένου να αποδείξουν ότι όντω ο τρόπο δημιουργία του σύμπαντο ήταν αυτό. Τι μελετά δηλαδή, κύριε Τωσέν, είμαι σίγουρο ότι θα το ρωτήσετε. Σωστά. Έχετε δίκιο. Δεν είπα τι ακριβώ προσπαθούν να κάνουν. Πολύ απλά μελετούν αυτό που ακούγεται με δύσκολε λέξει σωματιδιακή φυσική. Και τι είναι αυτό, κύριε. Αυτό μ, τι είναι, Πολύ απλά το πώ τα σωματίδια που κυκλοφορούσαν ελεύθερα στο διάστημα μπορεί όταν συγκρούστηκαν να δημιούργησαν τα υλικά σώματα. Δηλαδή όλους εμάς, δηλαδή το σύμπαν. Τι είναι λοιπόν ένα πείραμα που προσπαθούν και εν μέρη τα έχουν καταφέρει να αποδείξουν ότι όντως υπήρξε αυτή η σύγκρουση των σωματιδίων και προέκυψε ύλη. Πάμε όμως πίσω στα δικά μας, ακριβώς για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία που, τις μελέτης μας σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Τι είναι ενέργεια και πάλι δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Μπορούμε όμως να αναγνωρίσουμε ορισμένα χαρακτηριστικά της. Βλέπετε κάποια. Δεν δημιουργείται από το πουθενά, άρα δεν εξαφανίζεται. Διαρκώς υπάρχει. Απλά την... μετατρέπεται πιο σωστά από τη μία μορφή στην άλλη τις μορφές ενέργειας. Και είναι αποθηκευμένη κάπου εκεί στις πηγές ενέργειας και απελευθερώνεται με κάποιον τρόπο. Υπάρχουν πάρα πολλές πηγές ενέργειας τις οποίες θα δούμε βήμα-βήμα. Και πάμε ευθύ αμέσω να ξεκινήσουμε. Μπορείτε να υποθέσετε άραγε γιατί η μαμά το πρωί λέει πρέπει να τρως το πρωινό σου. Έτσι, έτσι. Έτσι μου το έλεγε και η δική μου η μητέρα. Είναι σίγουρο ότι πρέπει να τρως καλά πρωινό, πρέπει να τρως όλα τα φαγητά, πλούσια σε βιταμίνες, σε θρεπτικά στοιχεία. Για ποιο λόγο άραγε επιμένουν τόσο πολύ να τρώμε όλα τα είδη των φαγητών. Γιατί ακριβώς μέσα εκεί υπάρχει ενέργεια. Είναι αποθηκευμένη. Τα τρόφιμα είναι μία πηγή ενέργειας. Και ακριβώς αυτή η αποθήκη ενέργειας έχει μέσα μία πολύ γνωστή μορφή ενέργειας. Για σκεφτείτε ποια άραγε να είναι αυτή η μορφή ενέργειας. Είμαι σίγουρος ότι πάει το μυαλό σα. Τι είναι οι βιταμίνες, τι είναι τα ιχνοστοιχεία, όλα αυτά είναι χημικά στοιχεία. Άρα η μορφή ενέργειας είναι η χημική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη και απελευθερώνεται από τον οργανισμό μας με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με την καύση. Με την καύση που γίνεται με το πεπτικό σύστημα το οποίο το έχετε ήδη ίσως κάνει αρκετή στο βιβλίο της φυσικής στην πέμπτη τάξη. Ακριβώς εκεί απελευθερώνεται η χημική ενέργεια που ήταν αποθηκευμένη μέσα στα τρόφιμα τα οποία καταναλώνουμε. Αλήθεια, για σκεφτείτε, τι μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ανοιχτή την τηλεόραση. Πώς μπορείτε και βλέπετε εσείς, πώς μπορείτε και ανοίγετε το φως στο σπίτι σας, Πώς λειτουργεί το πορτατήφ, ο υπολογιστής. Άρα για yeah, θέλουμε το ηλεκτρικό ρεύμα για να λειτουργήσουν όλα αυτά ή την ηλεκτρική ενέργεια. Ή μήπω είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Για σκεφτείτε το. Τι από τα τρία, ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρικό ρεύμα ή μήπω ηλεκτρικό ρεύμα είναι το ίδιο πράγμα με την ηλεκτρική ενέργεια. Στην πραγματικότητα αυτό που χρειαζόμαστε είναι η ηλεκτρική ενέργεια το ηλεκτρικό ρεύμα μας βοηθά πολύ απλά να μεταφέρεται η ηλεκτρική ενέργεια μέσα ακριβώς από τα καλώδια και να φτάνει στο σπίτι μας. Όμως αυτό το οποίο χρειαζόμαστε εμείς είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Και πώς παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια κύριε, εγώ μόνο ξέρω να την καταναλώνω. Σωστή η σκέψη, είναι σίγουρο ότι μόνο ξέρουμε να την καταναλώνουμε. Και το κακό είναι ότι την υπερκαταναλώνουμε. Και δεν έχουμε σκεφτεί άραγε αν έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να μας παρέχεται αυτή η ηλεκτρική ενέργεια. Πώς? Μέχρι τώρα στη χώρα μας υπήρχε μεγάλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα εργοστάσιο. Ένα τέτοιο εργοστάσιο υπήρχε και υπάρχει στην Πτολεμαϊδα, αλλά υπήρχε και στη Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου. Τι είναι αυτό? Ένα θερμοηλεκτρικό. Και τι κάνανε εκεί κύριε, πολύ απλά. Κάτι καίγανε. Σωστά. Για να μπορέσει να απελευθερώνει θερμότητα. Τι ήταν αυτό που καίγανε. Είναι το πέτρωμα που βλέπετε στην εικόνα. Τι είναι αυτό. Λιγνίτης. Ο λιγνίτης όταν καεί σε συγκεκριμένη θερμοκρασία απελευθερώνει θερμότητα που στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Επομένω, μπορώ να είμαι ήσυχο ότι θα συνεχίσω να έχω φω στο σπίτι μου να λειτουργεί η τηλεόρασή μου να μπορώ να φορτίσω το κινητό μου. Ναι, αλλά υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Ότι τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια εκπέμπουν πάρα πολλούς ρήπους. Τι είναι η ρήπη? Η ρήπη είναι το καυσαέριο. Άρα το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε και εμείς μολύνεται. Κατά συνέπεια πώς θα μπορέσω να εξασφαλίσω τη ζωή μου, να συνεχίσω να ανάβω την τηλεόρασή μου, το κινητό μου να φορτίζει, αν έχω ένα περιβάλλον το οποίο διαρκώ ρηπαίνεται. Γι' αυτό λοιπόν η σκέψη είναι ότι πρέπει να βρούμε άλλου τρόπου με του οποίου θα μπορούσαμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Αλήθεια, αυτό που πληρώνουμε είναι η ηλεκτρική ενέργεια ή το ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτή τη φράση «Πρέπει να πάω να πληρώσω το ρεύμα». Είναι σωστή. Είναι και δεν είναι. Στο λογαριασμό τον οποίο μας έρχεται, πληρώνουμε και ηλεκτρική ενέργεια, κάποια χρήματα, ανάλογα με το πόση έχουμε καταναλώσει, αλλά και ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί πληρώνουμε και το δίκτυο. Πάντως σε καμία περίπτωση δεν είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να μπορέσεις να παράγεις ηλεκτρική ενέργεια. Ήρθαν αργότερα και θα τους δούμε. Όμως θέλω να σταθώ στον λιγνίτη. Και να σταθώ γιατί, παιδιά. Γιατί πριν από πολλά χρόνια οι Έλληνε, και είμαι σίγουρο ότι αν κανεί αναζητήσει στην οικογένειά του θα ακούσει μια παρόμοια ιστορία, ήταν αναγκασμένοι λόγω ακριβώ μια πολύ κακή οικονομικής κατάσταση που βρίσκονταν, να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Κύριο προορισμό, Γερμανία. Εκεί λοιπόν οι Έλληνε δεν πήγαιναν μορφωμένοι, αλλά πήγαιναν για να δουλέψουν ακριβώ σε ορυχεία. Και τι είναι τα ορυχεία. Είναι χώροι μέσα στα βουνά σε μεγάλο βάθος, μέχρι και χίλια μέτρα κάτω και δυο χιλιάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Και εκεί οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Και αυτοί οι άνθρωποι τι κάνανε, εξορίσανε, δηλαδή κάναν εξόριξη των ορυκτών ανθράκων. Του λιγνίτη. Ο λιγνίτης ανήκει σε αυτή την οικογένεια των ορυκτών ανθράκων. Ο Λιγνίτης λοιπόν ακριβώς τον έπαιναν οι ανθρακορύχοι και τον ανέβαζαν με βαγόνια πάνω σε σιδηρόδρομο στην επιφάνεια. Και μάλιστα σε συνθήκες εργασίας άσχημης. Από εκεί είναι η φωτογραφία. Οι ανθρακορύχοι στη Γερμανία. Είναι όλοι τους Έλληνες. Γι' αυτό τους βλέπετε και μαυρισμένους. Γιατί κάτω εκεί ακριβώς δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου οξυγόνο παρά μονάχα η σκόνη από τους ορυκτούς άνθρακες. Και σε καμιά περίπτωση Σαν δεν είναι σαν αυτό που έχουμε δει στι ταινίε. Να υπάρχει μέσα σε ένα σακουλάκι έτοιμο ο ορυκτό άνθρακα. Όχι, όχι, όχι. Ξέρετε ένα διάσημο ορυκτό άνθρακα. Το διαμάντι. Το διαμάντι είναι και αυτό ένα ορυκτό άνθρακα. Αυτόν τον ορυκτό άνθρακα τον βρίσκουν στα ορυχεία. Άλλο τρόπο που θα μπορούσαμε να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, οι γνωστέ μα ανεμογεννήτριε. Ευτυχώ έχουμε αρχίσει να τι χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο σε όλη την Ευρώπη από τα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Όταν φυσάει ο άνεμος μπορεί ακριβώς να περιστρέφεται το έλικα της ανεμογεννήτριας και να μπορούμε έτσι να έχουμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο και με τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια. Πέφτει το νερό από ψηλά με ορμή, περιστρέφεται ακριβώς ο μόνιμος μαγνήτης και παράγεται ηλεκτρική ενέργεια. Ένα τέτοιο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια το νομό της Αττικής είναι στο Μαραθώνα, εκεί που είναι το φράγμα. Ένα ιστορικό γεγονός το οποίο είναι πολύ πολύ γνωστό. Έγινε το 1945 και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα του 20ου αιώνα τα οποία, με την οποία ακριβώς ενέργεια σφράγισαν την νίκη τους οι σύμμαχοι απέναντι στις δυνάμεις του άξονα. Έτσι έληξε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος όμως με πολύ τραγικές, τραγικότατες θα λέγαμε, συνέπειες. Ήταν η ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χειροσύμα και τον Αγκασάκη. Ακριβώς το πυρηνικό μανιτάρι που βλέπετε στα αριστερά εκτινάχθηκε σε ύψος, ακόμα και πάνω από την ατμόσφαιρα της Γης, τη στιγμή που έπεσε η βόμβα, καταμετρώντας πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Όμως Υπήρξε κι άλλο ατύχημα. Έγινε το 1986, Σάββατο, 26 Απριλίου. Μία και 26 ταξιμερώματα, κοντά στην Ελλάδα. Ήτανε στα εδάφη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που τώρα είναι στην, στο κράτος της Ουκρανίας, το Τσερνόμπιλ. Όπου εκεί ακριβώς δεν είχαν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα που έπρεπε να υπάρχουν για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε, mm, αυτό θα το αφήσω σε εσά. Σκεφτείτε άραγε, γιατί πήγαμε και φτιάξαμε πυρηνικό εργοστάσιο. Τι μπορεί να το θέλουμε. Και πριν πάω σε αυτό, να σκεφτούμε, ποια είναι η μορφή ενέργειας αυτή που σχετίζεται με αυτά τα γεγονότα. Για σκεφτείτε το. Είμαι σίγουρος ότι πάει ήδη το μυαλό σας σε αυτό. Είναι η πυρηνική ενέργεια. Μια μορφή ενέργειας, η οποία απελευθερωθεί στο περιβάλλον όπως και η χημική σίγουρα δεν έχει καλά αποτελέσματα. Για την ακρίβεια έχει ολέθρια αποτελέσματα. Και γιατί κύριε αυτό είναι το επόμενο σίγουρα ερώτημά σας, χρειάζομαι κάτι τέτοιο. Γιατί πολύ απλά ο άνθρωπος έχει να κερδίσει από τα πυρηνικά εργοστάσια αρκεί να τηρεί ακριβώς τους κανόνες ασφαλείας. Και τι ακριβώς είναι η πυρηνική ενέργεια, αν πάμε ακριβώς μέσα στο μόριο, στο άτομο, θα δούμε ακριβώς τη σχάση, τι είναι σχάση, σπάει ο πυρήνας, ακριβώς όπως φαίνεται στην εικόνα, και ταυτόχρονα για όση ώρα διαρκεί η πυρηνική σχάση, απελευθερώνεται πυρηνική ενέργεια. Αυτή την πυρηνική ενέργεια θα τη χρησιμοποιήσουμε στα πυρηνικά εργοστάσια και θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε τη θερμότητα που απελευθερώνεται ταυτόχρονα σε ηλεκτρική ενέργεια. Για να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ποια μορφή ενέργειας άραγε μας παρέχει ο ήλιος. Σκεφτείτε το. Εκτός από τη φωτεινή ενέργεια όπου μπορούμε και βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας, γιατί αν δεν υπήρχε ο ήλιος, σκεφτείτε το σαν ένα πείραμα. Αν μπει σε ένα κλειστό δωμάτιο με ανοιχτά τα φώτα και ξαφνικά τα κλείσει, μπορεί να δει γύρω σου τι υπάρχει. Άρα κάτι σου δίνουν τα φώτα. Κάτι σου δίνει ο ήλιο είναι η φωτεινή ενέργεια. Όμω σου δίνει ταυτόχρονα και άλλο πράγμα. Σκεφτείτε τι είναι και είμαι σίγουρο ότι το έχετε βρει. Είναι η θερμότητα. Η θερμότητα όπου ακριβώ έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο και ακούστε το ρήμα, δεν χρησιμοποιούμε ένα οποιοδήποτε ρήμα για τη θερμότητα. Χρησιμοποιούμε το ρήμα ρέι. Το ίδιο ρήμα το οποίο χρησιμοποιούμε στα υγρά υλικά σώματα. Το νερό ρέι, το πετρέλαιο ρέι, έτσι και η θερμότητα ρέει διαρκώ. Ρέει όμως προ μία και μόνο συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αν α πούμε έχουμε δύο υλικά σώματα που το υλικό σώμα Α να έχει 30 βαθμού Κελσίου θερμοκρασία και το Β υλικό σώμα να έχει 10 βαθμού Κελσίου θερμοκρασία, η θερμότητα θα ρέει από το Α στο Β. Δηλαδή από το θερμότερο στο ψυχρότερο. Μόνο. Ποτέ το αντίστροφο. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η θερμότητα να ρέει από το ψυχρότερο στο θερμότερο. Και αυτό αποδεικνύεται και πειραματικά. Το πείραμα αυτό ακριβώς θα μπορέσουμε να το δούμε παρακάτω, αλλά μπορούμε να το δούμε μέσα από την εικόνα που βλέπουμε στα αριστερά μας. Αν παρατηρήσετε, έχουμε το μεγάλο ογκομετρικό ποτήρι, όπου έχουμε μέσα ψυχρό νερό, είναι εκεί που είναι το θερμόμετρο με την πλέγραμμή, και το μικρό ογκομετρικό ποτήρι, το οποίο έχουμε μέσα το θερμόνερο. Αυτό που θα παρατηρήσουμε να συμβαίνει είναι πολύ απλά η μεταβολή θερμοκρασίας και των δύο υγρών υλικών σωμάτων και των δύο νερών και του θερμού και του ψυχρού. Κάποια στιγμή θα φτάσουν στο σημείο να έχουν την ίδια θερμοκρασία. Θα πούμε παρακάτω τι είναι αυτό. Αλήθεια, πόσοι από τρέχετε, για σκεφτείτε, την ώρα που τρέχετε, τους μαραθωνίους. Εγώ δεν τρέχω. Δεν είμαι πολύ φίλος. Αλλά οι άνθρωποι εδώ που συμμετέχουν, σίγουρα κάτι κάποια μορφή ενέργειας εμφανίζουν. Σκεφτείτε ποια είναι. Είναι η κινητική. Και η κινητική αυτή ενέργεια, αν σταματήσουν, αν πάψουν να τρέχουν, αν μείνουν ακίνητοι, παραμένει κινητική ενέργεια. Ας το κρατήσουμε αυτό ως ερώτημα για να το δούμε παρακάτω. Είναι άραγε το ίδιο πράγμα όταν σταματά κάποιος μένει ακίνητος και όταν αρχίζει να κινείται και να τρέχει. Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όταν κινούμαστε έχουμε κινητική ενέργεια. Αν πάψουμε, αλήθεια, για σκεφτείτε, τι μορφή ενέργειας μπορεί να έχουμε. Ναι, δυναμική ενέργεια. Η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε δυναμική. Το κύριο της φωτογραφίας ίσως το ξέρετε. Είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος. Μεγάλος τραγουδοποιός, όπου είναι πολύ γνωστός σε όλη την Ελλάδα. Πάντοτε όταν τραγουδά, έχει μαζί του την αγαπημένη του κιθάρα. Αλήθεια, για σκεφτείτε. Ποια είναι η μορφή ενέργειας που εμφανίζουν οι χορδές της κιθάρας του Διονύση Σαββόπουλου όταν ακριβώς τις ταλαντώνει, δηλαδή τις τραβά, για να μπορέσει να παραχθεί ο ήχος είναι η δυναμική ενέργεια. Όσο καλύτερο ήχος βγαίνει από τις χορδές της κιθάρας, τόσο περισσότερη δυναμική ενέργεια έχουν οι χορδές της κιθάρας του Διονύση Σαββόπουλου. Το κύριο της φωτογραφίας νομίζω το ξέρουμε όλοι. Άντε το κούμπο. Ένας πολύ καλός αθλητής και πολύ φίλος και Έλληνας ακριβώς μπόρεσε να διαδώσει το ελληνικό στοιχείο σε όλο τον κόσμο. Ένα ερώτημα λοιπόν τώρα για το Γιάννη. Αλήθεια, αν βρεθεί ο Αντετοκούμπο στην παραλία της Νάξου και την επόμενη ακριβώς στιγμή βρεθεί στην κορυφή του Ολύμπου, σε ποιο από τα δύο σημεία θα έχει περισσότερη δυναμική ενέργεια ή θα έχει και στα δύο την ίδια. Παίζει ρόλο το ύψος του ή παίζει ρόλο το σε ποιο υψόμετρο βρίσκεται. Έχει περισσότερη δυναμική ενέργεια όσο πιο ψηλά από την επιφάνεια της γης βρίσκεται. Αν βάλουμε εμένα που είμαι πολύ πιο κοντός από τον αντιτοκούμπο θα να πάω στην παραλία της Νάξου και έρθει και εκείνος στην παραλία της Νάξου θα έχουμε την ίδια ακριβώς δυναμική ενέργεια. Όπως αν βρεθώ εγώ στην κορυφή του Ολύμπου και εκείνο στην παραλία της Νάξου, εγώ θα έχω μεγαλύτερη δυναμική ενέργεια γιατί θα βρίσκομαι σε μεγαλύτερο ύψος από την επιφάνεια της Γης. Άρα λοιπόν, όσο περισσότερο παραμορφώνεται ένα υλικό σώμα, όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος το οποίο βρίσκεται από την επιφάνεια της Γης, τόσο περισσότερη δυναμική ενέργεια εμφανίζει. Και εδώ είναι ένα, μια προσωμείωση που μπορούμε ακριβώς να διαπιστώσουμε το γνωστό τρενάκι που έχουμε δει στα Λούνα Πάρκ, όπου σε διαφορετικά ακριβώς σημεία, εδώ σε αυτό το σημείο, έχει και κινητική και δυναμική ενέργεια. Συνεχίζει όμως να έχει κινητική ενέργεια καθώς κατεβαίνει, αλλά μειώνεται κατά πολύ η δυναμική του ενέργεια. Δύο κουβέντες ακόμα για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε ενέργεια. Το εργοστάσιο που βλέπετε είναι το εργοστάσιο μιας καινούργια πηγής ενέργειας που ονομάζεται φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο μπορεί να μας παρέχει θερμότητα και να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια που δείξαμε προηγουμένως, αλλά χρησιμοποιείται και στην κίνηση. Φανταστείτε ότι σε όλη την Ευρώπη τα μεταφορικά πλέον μέσα, αλλά και στην Ελλάδα, χρησιμοποιούν ως καύσιμο κίνησης το φυσικό αέριο. Είμαι σίγουρο ότι έχετε δει τα λεωφορεία φυσικού αερίου, που είναι τα γνωστά μα πράσινα λεωφορεία με τι μπουρμπουλήθρε. Εάν κανεί παρατηρήσει στο πίσω μέρο του λεωφορείου, το γράφει διακριτικά καύσιμο κίνηση φυσικό αέριο. Και τότε κύριε, γιατί να μην πάω να αλλάξω το αυτοκίνητο, να πάρω αυτοκίνητο που θα έχει φυσικό αέριο. Σωστή σκέψη. Όμως υπάρχει ένα πρόβλημα. Το φυσικό αέριο δεν μπορεί να αποδώσει τόση ταχύτητα όσο μπορεί να αποδώσει βενζίνη. Όμω οι ρήποι που βγαίνουν από την καύση τη βενζίνη ή του πετρελαίου κίνηση είναι πολύ περισσότεροι από το φυσικό αέριο. Και αυτό γιατί το ένα είναι υγρό και το άλλο είναι αέριο υλικό σώμα. Όμω εδώ μπαίνει ένα άλλο ερώτημα. Αν δηλαδή α, μετατρέψω Οτιδήποτε θέλω να κινηθώ, να έχω σκάψιμο το φυσικό αέριο, έχω λύσει το πρόβλημα το ενεργειακό για πάντα. Όχι. Γιατί το φυσικό αέριο και αυτό κάποια στιγμή θα τελειώσει. Δεν είναι ανεξάντλητο. Και με αυτήν ακριβώς τη σκέψη θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να μιλήσουμε για αυτές τις πηγές, τις αποθήκες ενέργειας που λέγαμε πριν, ότι κάποιες τελειώνουν, και κάποιες παραμένουν ανεξάντλητες. Αυτές που τελειώνουν θα τις πω λοιπόν μη ανανεώσιμες, γιατί δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω, αλλά για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω όσο ζω, όσο είναι η μέση ηλικία ενός ανθρώπου. Γιατί για να ανανεωθούν χρειάζονται εκατομμύρια χρόνια. Άρα είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν θα προλάβουμε να τις ξαναχρησιμοποιήσουμε. Για σκεφτείτε, το φυσικό αέριο θα είναι ανανεώσιμη ή μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Το πετρέλαιο, ο γεάνθρακας, ο λιγνίτης που καίγαμε στο θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο στην Τολεμαϊδα. Ο άνεμος, ναι, ο άνεμος είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο ήλιος είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Και τα σενάρια που ακούγονται για το αν θα σβήσει ο ήλιος ας τα αφήσουμε λίγο μακριά. Δεν είναι επιβεβαιωμένα επιστημονικά. Θα συνεχίσουμε να έχουμε την ηλιακή ενέργεια, δηλαδή θερμότητα και φωτεινή ενέργεια μαζί. Άρα είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Γι' αυτό πρέπει να στραφούμε σε αυτό. Γι' αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτές τις πηγές ενέργειας, γιατί θα μπορούμε να έχουμε ακριβώς αυτές τις δυνατότητες. Κάποια στιγμή το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο γεάνθρακα πια, οι ορυκτοί έχουν σχεδόν τελειώσει, σε παγκόσμιο επίπεδο θα λέγαμε. Οπότε πρέπει να βρούμε τρόπο να λύσουμε αυτό που λέμε ενεργειακό ζήτημα, ενεργειακό πρόβλημα. Και που είναι σίγουρο ότι το αντιμετωπίζουν όλες οι χώρε του πλανήτη μας. Πώ θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το γεγονό που θεωρούμε εμεί αυτονόητο, δηλαδή ότι χρειάζεται να, την ηλεκτρική ενέργεια για να ανοίξω το φως μου. Πάμε να δούμε ένα πειραματάκι, μία, μία μάλλον προσωμείωση σε ό,τι αφορά την μετατροπή, ε, της μετατροπές ενέργειας. Θα το δούμε αμέσως. Εάν ανοίξω το νερό ακριβώς, η προσωμείωση είναι προσωμείωση που έχει φτιάξει το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, που είναι ακριβώς μία ιστοσελίδα την οποία ας επιλέξουμε κάτι άλλο, ας υποθέσουμε ότι έχουμε τον ήλιο. Και ακριβώς έχουμε εδώ αυτό το ηλιακό πάνελ. Το έχετε δει στους θερμοσύφωνες. Αυτό είναι το ίδιο. Και ακριβώς απορροφά όσο το δυνατόν περισσότερη θερμότητα. Αν βάλω και τα σύμβολα της ενέργειας, θα δούμε ότι ξεκινάει η φωτεινή ενέργεια μαζί με τη θερμότητα, απορροφά αυτή την ενέργεια το ηλιακό πάνελ, μετατρέπεται σε ηλεκτρική και στη συνέχεια πηγαίνει ακριβώς στο νερό, όπου εκεί γίνεται θερμική ενέργεια. Για την ακρίβεια γίνεται θερμότητα. Τη διαφορά θερμικής ενέργειας και θερμότητας θα την δούμε κάποια άλλη στιγμή. Πάμε τώρα να μαζέψουμε ό,τι ακριβώς είπαμε και να δούμε τι έχουμε καταλάβει θα ελέγξετε ακριβώς τι μάθατε σήμερα. Πάμε στην πρώτη ερώτηση. Με την καύση του γεάνθρακα στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια παράγεται α ηλεκτρική, β κινητική ή γ δυναμική ενέργεια. Σκεφτείτε το. Σωστά, η απάντηση είναι ηλεκτρική ενέργεια. Η σωστή και ισορροπημένη διατροφή τι μας εξασφαλίζει. Α κινητική, β χημική ή γ δυναμική ενέργεια. Σωστά μας εξασφαλίζει χημική ενέργεια. Πάμε στο τρίτο μας ερώτημα. Η θερμότητα ρέει από το θερμότερο στο ψυχρότερο ή από το ψυχρότερο στο θερμότερο. Σωστά, από το θερμότερο στο ψυχρότερο. Όσο μεγαλύτερο ύψος έχει ένα υλικό σώμα, τόσο περισσότερη δυναμική ενέργεια έχει. Σκεφτείτε, όσο μεγαλύτερο ύψος έχει ένα υλικό σώμα, τόσο περισσότερη δυναμική ενέργεια έχει. Πάντοτε διαβάζουμε προσεκτικά την εκφώνηση. Σωστό ή λάθος. Σωστά επιλέξατε. Λάθος. Ελπίζω να έγινε κατανοητό σε εσάς το τι ακριβώς είναι οι μορφές ενέργειας, οι πηγές ενέργειας, οι ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα τα ξαναπούμε με επόμενη ενότητα φυσικής, γιατί μας ενδιαφέρει πάντα να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας.